Ο πρώτος Έλληνας Ολυμπιονίκης, χρυσός Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα της πάλης, είναι ο Στέλιος Μηγιάκης. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1952 στο Ρέθυμνο, αλλά από μικρό παιδί ήρθε να εγκατασταθεί με τους γονείς του στην Αθήνα. Ο Μηγιάκης ασχολήθηκε πρώτα με το ποδόσφαιρο και μια μέρα, περνώντας έξω από το γυμναστήριο του Εθνικού Αθηνών, μπήκε μέσα για να δει αγώνες πάλης. Τότε τον ανέλαβε ο προπονητής του Συλλόγου Παναγιώτης Αρκουδαίας και στη συνέχεια τον ανέλαβε ο Πέτρος ο Γαλακτόπουλος. Το ταλέντο του Στέλιου Μηγιάκη δεν άρχισε να φανεί και το 70 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα για ένα ταξίδι στη Βουλγαρία. Ήτανε 18 ετών όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στα 52 κιλά της Ελληνορωμαϊκής. Ακολούθησαν άλλα 5 χρυσά μετάλλια σε πανήλια πρωταθλήματα από το 74 μέχρι και το 79. Το 72 και το 76 ήταν μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου και του Μόντρεαλ, αλλά δεν μπόρεσε να φανεί, δεν μπόρεσε να διακριθεί. Το 1980 στη Μόσχα χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο. Στην κατηγορία των 62 κιλών, ο Μηγιάκης νίκησε τον Πολωνό Λίπιαν, τον Αφγανό Αλμπάρ, στα ημιτελικά τον Σοβιετικό Κραμορένκο και στον τελικό αντιμετώπισε τον Ούγγρο Τότ, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος. Τελικά ο Στέλιος Μηγιάκης φάνηκε πολύ πιο δυνατός από τον αντίπαλό του και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της ελληνορωμαϊκής πάλης για την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι κάτι το όμορφο και το φανταστικό, γιατί εκτός ότι ένας αθλητής περιμένει όλη του η αυτή είναι και όλη του η προπόνηση και όλα τα χρόνια που σκοτώνεται ή κάνει προπόνηση είναι για να βγει ο Ολυμπιονίκης, νομίζω ότι για μένα ήταν κάτι, ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου τύχει στη ζωή μου. Το 1984 ο Στέλιος Μηγιάκης, πάντα με προπονητή τον Πέτρο Γαλακτόπουλο, πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αλλά ήταν τραυματίας και μετά από δύο νίκες δεν μπόρεσε να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αναδείχθηκε ακόμη πρωταθλητής Ευρώπης το 1979, ενώ στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε δύο φορές το ασημένιο μετάλλιο, το 72 και το 75. Το 83 αναδείχθηκε χρυσός Μεσογειονίκης και την ίδια χρονιά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τέλος, το 1980 αναδείχθηκε από το Παλαιό Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου αθλητής της χρονιάς.